Μπορεί να αρχίσαμε λιγάκι, αλλά ξέρετε την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, γιατί είμαστε όλη η ιεραρχία των ενοπλοδυνάμεων, εκτός από τον αρχηγό της αεροπορίας, είμαστε καινούργοι στις θέσεις μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι και έτσι το στάδιο της ενημέρωσης, όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα υπό αυτές τις συνθήκες που βιώνουμε, μας έφερε σε αυτή την χρονική απόσταση μέχρι να έρθουμε να πάρουμε την ευλογία σας, η οποία είναι σημαντικότατη για την εκτέλεση του έργου μας. Και όπως ξέρετε, το έργο μας είναι σημαντικό αυτή την περίοδο. Πολύ ευχαριστούμε αυτό το γεγονός. Σας συγχαίρουμε και ευχόμαστε τα πράγματα να πάνε πιο καλά, ώστε να είμαστε πιο ήρεμοι όλοι μας και εσείς. Αλλά πρέπει πάντοτε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, να είμαστε έτοιμοι. Φέρω το έμπνευμα του Γενικού Επιτελείου Τεχνικής Άμυνας, το οποίο προσμείται από τα τρία ενδεικτικά σύμβολα, την περικεφαλαία του στρατού Ξηράς, τα φτερά της πολεμικής αεροπορίας και την άκυρα του πολεμικού μας ναυτικού. Ο συνδυασμός εγγυάται την ασφάλεια και την εδαφική αγκυρία της Ελλάδος. Μια πολύ σημαντική μέρα, κατά την οποία ο Μακαριώτητος μας υποδέχτηκε, μας έδωσε την ευλογία του. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και η Εκκλησία είναι παρούσες καθημερινά σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής και πάντα η ευλογία της Εκκλησίας σκέπει τις ένοπλες δυνάμεις σε αυτό το τιτάνιο έργο το οποίο έχουν να διεκπαιρεώσουν καθημερινά. Μόνο με την εμφάνισή τους και τη συναστροφή τους νιώθουμε υπερήφανοι, νιώθουμε σιγουριά, νιώθουμε ασφάλεια. Γι' αυτό και εμείς με την ελάχιστη δυνάμεις που έχουμε και το πρωί και το βράδυ και το μεσημέρι και σε κάθε ακολουθία μας δεν παραλείπουμε να μνημονεύουμε ο Θεός να τους ενισχύει, να τους κρατήσει για τη δική μας περιγοριά και τη σωτηρία της πατρίδας μας.